Την αναβάθμιση τη ιστοσελίδα του παρουσίασε ο Ναυτικό Όμιλο Χανίων. Η ιστοσελίδα θα ενημερώνει για όλε τι δραστηριότητε του ομίλου, ενώ σε αυτή θα υπάρχουν αφιερώματα και ιστορικέ διηγήσει με τη βοήθεια αρχείου που διαθέτει ο όμιλο. Η παρουσίαση τη πλήρω ανανεωμένη σελίδα του www.noch.gr πραγματοποιήθηκε τρίτο μεσημέρι από τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων στη νέα ιστοσελίδα σελίδα του ομίλου, την οποία κατασκεύασε ο Ανδρέας Κατσομπενάκη, θα παρέχεται ενημέρωση για όλα τα τμήματα του ΝΟΧ. Αφιερώματα, συνεντεύξει, καθώ επίση και βίντεο που θα προβάλλονται κάποιε δραστηριότητε του ομίλου. Είμαστε χαρούμενοι γιατί μέσα πραγματικά από μια δύσκολη χρονιά οικονομικά, αλλά και μια. Πάρα πολύ δύσκολη συγκυριακά χρονιά βρεθήκαμε πέντε μήνες σχεδόν χωρίς την πισίνα των 50 μέτρων, εμείς να κοιτάμε μπροστά και να θέτουμε τις βάσεις για το νέο προσανατολισμό. Ε, Προσανατολισμός που κοιτάει ε, στην ενημέρωση των μελών μας, των αθλητών μας, ε, στην ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για τα αθλητικά δρόμενα ε, της πόλης μας. Και όχι μόνο τα αθλητικά, γιατί ο ΝΟΧ, όπως ξέρετε όλοι, είναι ένα... Ε, ένα όμιλο ο οποίο έχει και κοινωνικό πρόσωπο. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωση και του δύο μα και τη κοινωνία μα να συνεχίσει να στηρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα και να συνεχίσουν τα εκατοντάδε παιδιά που υπάρχουν στι πισίνες μα να αθλούνται και μέσα από αυτό το χώρο να μπορούν να αποφεύγουν άλλου χώρου. Θεωρώ σημαντικό ο στα παιδιά μα, στου νέου μα, του διώχνει μακριά από άλλου επικίνδυνου χώρου. Χαιρετίζω αυτή την προσπάθεια τη Προέδρου ε, για την αναβάθμιση τη οσελίδας γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να μπει ο καθένας να βλέπει τα δρόμενα του ΝΟΧ να βλέπει τη δουλειά που γίνεται γιατί για μένα θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά και συγχαρητήρια. Ε, πιστεύω ότι θα είμαστε και σαν Δήμος και προσωπικά δίπλα τους, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλό του ομίλου να γνωρίζει τα αποτελέσματα μετά από κάποιε συγκεκριμένε μεγάλε ή μικρέ δεν έχει σημασία διοργανώσει, να διαβάζει αφιερώματα ε, των πρωταγωνιστών, διότι το κάθε τμήμα του ομίλου έχει του δικού του πρωταγωνιστέ και τους, δικούς του ε, δικού του ανθρώπου που πασχίζουν σε καθημερινή βάση για όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα. Γίνεται μια συνολική δουλειά στο ναυτικό ομίλο Χανίων. Τα τμήματα είναι διαιρούμενα, αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχο είναι κοινό. Ο αντιδήμαρχο Χανίων και υπεύθυνο για τα αθλητικά δρόμενα τη πόλη Δημήτρη Λυψάκη αναφέρθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΝΟΧ το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την 50 πισίνα του κολυμπητηρίου, τονίζοντα χαρακτηριστικά ότι από μεριά του Δήμου θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα στο επόμενο διάστημα. Όπω είπε, χαρακτηριστικά ο κ. Λυψάκη για κάθε αθλητικό χώρο που κλείνει ανοίγει μία φυλακή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να προστατευθούν οι αθλητικοί χώροι τη πόλη και εν προκειμένου το κολυμπητήριο τη Νέα Χώρα. Όταν κλείνει ένα γυμναστήριο, ένα χώρο του αθλητισμού, Όπω λέγανε και οι παλιοί μα, ανοίγει μια φυλακή. Όπω ακριβώ γίνεται και με ένα σχολείο. Όταν γίνει ένα σχολείο, λέγανε οι παλιοί μα και ισχύει ακόμα και σήμερα, ανοίγει μια φυλακή. Αυτό να το πούμε στην κοινωνία, να το πούμε σε αυτού που κάνουν το κομμάτι και θα ξέρουν ότι τα χανιά μα δεν θα δεχτούν για κανένα λόγο να κλείσει αυτό ο χώρο. Για κανένα λόγο. Το λέω σήμερα εδώ και να ακουστεί από όλου που έχουν την προσοχή του σε αυτό το χώρο. Ο χώρο θα παραμείνει και θα λειτουργήσει διότι πρέπει. Προτιμώ λοιπόν ένα χώρο αθλητισμού να υπάρχει, όπω είναι εδώ, αυτή η κυψέλη αθλητισμού, παρά ένα πεζοδρόμιο. Μετά από ενέργειε φορέων τη πόλη, τη νέα δίκη του ΕΑΚ Χανίων και τη δίκη του ΝΟΧ, αλλά και την καλή θέληση τη εταιρεία υγρών καυσίμων με την οποία συνεργάζεται το ΕΑΚ, το κολυμβητήριο Νέα Χώρα έχει προμηθευτεί κατάλληλη ποσότητα πετρελαίου, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα με τη χρήση των χώρων κολύμβηση, τουλάχιστον για όλο το χειμώνα.